Είμαστε φίλες και φίλοι. Έχουμε μαζί μας την γραμμή, όπως και προανήγγειλα, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Θανάση Σκούμα. Κύριε Σκούμα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλά είστε? Καλημέρα σας. Αργήσαμε λίγο να βγούμε, εντάξει, όμως θα το ότι προλάβουμε μέχρι το παρατέταρτο που έχουμε το αθλητικό ένθετο. Λοιπόν, κύριε Σκούμα, είστε ξανά Δημοτικό Σύμβουλο, αυτή τη φορά με το αυτοδιοικητικό ριζοσπαστικό κίνημα Θήβας. Μιλήστε μας λίγο έτσι για την αντιπολιτευτική σας γραμμή. Σε ποιους τομείς θα κινηθείτε περισσότερο? Η πολιτική του αυτοδιοικητικού ριζοσπαστικού κινήματος βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της συμμετοχής των πολιτών και της δυνατότητας να αντιμετωπιστεί η κρίση που υπάρχει σήμερα, προκειμένου να ανακουφιστούν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, οι δημότες, απέναντι σε αυτή τη λέλαπα του μνημονίου και στις πολιτικές των, όπου υπάρχουν, ας το πούμε, αυτοδιοικήσεις όπως και εδώ, που έχουν την ίδια συντηρητική κατεύθυνση με την κυβερνητική πολιτική. Και βέβαια η δική μας λογική εστιάζεται και βασίζεται ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στη συμμετοχή των πολιτών, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια επόμενη μέρα που να αντιστοιχεί στις ανάγκες των πολιτών. Όχι επόμενη, να υπάρχει η δυνατότητα σήμερα να αντιστοιχηθούν οι ανάγκες από μια τέτοια πολιτική. Βέβαια με τη σημερινή Δημοτική Αρχή αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Μάλιστα. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και εμείς δεν θα βρεθούμε συνεχώς στο μέτωπο του αγώνα, ώστε να μπορέσουμε μαζί με τους συμπολίτες μας να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, η οποία έχει ευδιγραμμιστεί απόλυτα με τις κυβερνητικές πολιτικές. Κύριε Σκούμα, για να πάμε λίγο εδώ στα δικά μας, εκεί έχετε, στα πλαίσια της αντιπολιτευτικής σας γραμμής, έχετε ανοίξει μια διαμάχη με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το ΦΟΣΔΑ. Καταγγέλλεται εκεί ότι οδηγούν τον περιφερειακό ΦΟΣΔΑ σε ΑΕ. Αναφέρεται ανάθεση εργολάβος όλης της παραγωγικής διαδικασίας με εργαζομένους απασχολούμενους με συμβάσεις λίγων μηνών, αποφάσεις καθοριστικής σημασίας για τους πολίτες, αναφέρεται συγκεκριμένα. Αναφέρεται επίσης ενεργειακή αξιοποίηση, όρος που περιλαμβάνει κατά την άποψή σας και την καύση των απορριμμάτων. Ως αυτοδιοικητικό ριζοσπαστικό κίνημα γενικώς εκφράζεται ρητή διαφωνία για αυτά τα θέματα. Πριν από δύο μέρες, περίπου, σας απάντησε η ΔΕΠΟΔΑΘ. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στρέφεστε κατά του ΦΟΣΔΑ της δεύτερης διαχειριστικής ενότητας βιωτείας. Καταγγέλλεται ένα όργανο της ΔΕΠΟΑΘ για τις αποφάσεις ενός άλλου οργάνου, στην ουσία του περιφερειακού ΦΟΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας, για δίθεν συνεργασία με εργολάβους που είχε ως στόχο την προώθηση μονάδας καύσης απορριμμάτων στη Θήβα, όταν είναι γνωστό και δημοσιοποιημένο ότι η ίδια η ΔΕΠΟΔΑΘ, με ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και άλλες πρωτοβουλίες, όχι μόνο συνέβαλε στην αποτροπή αυτής της προοπτικής, αλλά έχει ήδη δρομολογήσει και την υλοποίηση μιας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης και κομποστοποίησης. Ναι. Και σας απαντά εν ολίγης ότι... Βάλατε πολλά θέματα μαζί. Όχι, ναι, βασικά είναι η αντιπαράθεση που έχετε και είπα κάποια πράγματα από μέρους της απάντησης για να μπει και ο κόσμος στο κλίμα. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι η ΔΕΠΟΔΑΘ λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, και δεν λειτουργεί με τις προϋποθέσεις του δημόσιου λογιστικού. Εισπράττει τα δημοτικά τέλη από το Δήμο προκειμένου να γίνει η υπηρεσία της απόρριψης των απορριμμάτων στο ΧΙΤΑ. Mm-hmm. Πλην όμως δεν αποδίδει λογαριασμό ως δημόσιο λογιστικό, αποδίδεται ως ανώνυμη εταιρεία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ΔΕΠΟΔΑΘ. Αυτό είναι το ένα, και κρατήστε το, γιατί πλέον με την υποστήριξη της ΔΕΠΟΔΑΘ, του υπηρεσιακού της κορμού, ο περιφερειακός ΦΟΣΔΑ, όπως προβλέπεται από τον νόμο, πρέπει να συγχωνεύσει ως τέλος του χρόνου όλους τους επιμέρους φορείς διαχείρισης που υπάρχουν στην περιφέρεια σε έναν. Στις 6 Νοεμβρίου λοιπόν συνεδρίασε στην Ερέτρια το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Φορέα, όπως είναι σήμερα, από 55 μέλη, και εισηγήθηκε να μετατραπεί σε ΑΕ, σε ανώνυμη εταιρεία,
ο Φώτσα, ο οποίος σήμερα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ναι, και να υπάρχει 11 μελές συμβούλιο για τους 25 Δήμους Τεράστιας. Δηλαδή δεν θα εκπροσωπούνται στο δημοτικό, στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα διαχείρισης ούτε καν οι Δήμοι. Θα είναι 11 μέλη τα οποία θα εκπροσωπούν μέρος αυτών των Δήμων, να το πω έτσι, περαιτέρω. Υποβλήθηκε, συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς ψήφιση και ένα καταστατικό, το οποίο αυτό καταστατικό μιλάει και περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν και την καθαριότητα, δηλαδή την αποκομιδή που είναι καθαρά θέμα των Δήμων, και όλο βέβαια το παραγωγικό κομμάτι, το κύκλωμα που λέμε της διαχείρισης των απορριμμάτων, που έχει και που έχει και τα υπόλοιπα ζητήματα της διαχείρισης της ταφής κλπ. Το πρόβλημα που υφίσταται αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν υπήρξε καμία ενημέρωση κανενός Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή θα λαμβανόταν μια απόφαση η οποία μετά θα ερχόταν προς τα Δημοτικά Συμβούλια προς έγκριση. Δεν έγινε συζήτηση δηλαδή τι θέλουν οι Δήμοι, γιατί αυτό αφορά τους Δήμους ως μέλη του περιφερειακού φόδουσα αυτού που θα ισχύσει από την νέα χρονιά, αλλά για αυτά τα θέματα θα πρέπει να έχει μια γνώση και η κοινωνία όταν γίνεται ένα τέτοιο εγχείρημα που συνενώνει τους φορείς διαχείρισης όλων των διαχειριστικών ενωτήτων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Και βέβαια το θέμα της μορφής της ΑΕ, έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ΔΕΠΟΔΑΘ, η οποία συγκεκριμένα, γιατί λέει στην ανακοίνωσή της ότι δεν χρησιμοποιεί εργολάβους, αλλά το δουλεύει μόνη της, μόνο με εργολάβους σήμερα διαχειρίζεται τον ΧΙΤΑ και με εργολάβους διαχειρίζεται και μέρος της καθαριότητας των Δήμων. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, διότι αντιλαμβάνεστε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί οποιοδήποτε αιρετός που βρίσκεται εκεί να επεμβαίνει στους εργολάβους, στο προσωπικό που προσλαμβάνουν οι εργολάβοι. Είναι γνωστά αυτά, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφενός μεν δεν έχει το χαρακτήρα του δημόσιου, το χαρακτήρα το δημόσιο, και περαιτέρω οι όποιες διαδικασίες μπορούν να εκτραπούν σε μια πλήρη ιδιωτικοποίηση. Αυτή λοιπόν τη στιγμή αυτό το εγχείρημα έχει ακριβώς την ίδια αντίληψη, το μοντέλο της ΔΕΠΟΔΑΘ, και όλα όσα λέει στην ανακοίνωσή της η ΔΕΠΟΔΑΘ περί ότι δεν προωθούνται, ότι εμείς έχουμε προωθήσει τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, για αυτή τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων εμείς ως αυτοδιοικητικό ριζοσπαστικό κίνημα Θήβας και προεκλογικά και μετεκλογικά κατά την διαδικασία της δημοπράτησης της ΜΕΑ είχαμε κάνει συνεντεύξεις τύπου και παρουσίαση της μελέτης και τι επιπτώσεις θα έχει. Αλλά πέρα από αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουν, γιατί λέει κάποια πράγματα η ΔΕΠΟΔΑΘ, τα οποία είναι τουλάχιστον ανακριβή στην ανακοίνωσή της. Το πρώτο στοιχείο που λέει είναι ότι πήρε θέση κατά της καύσης. Θα σας θυμίσω ότι η ΔΕΠΟΔΑΘ... Λένε ότι είναι και δημοσιευμένα αυτά τα πράγματα. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι η ουσία, ποιος έκανε τα ταξίδια για να γίνουν να γίνει η επίσκεψη στο Παρίσι των μονάδων καύσης. Ποιος τα έκανε? Δεν τα έκανε η ΔΕΠΟΔΑΘ αυτά τα ταξίδια. Εάν λοιπόν η ΔΕΠΟΔΑΘ είχε, και επί της θητείας του κυρίου Βίγκος Προέδρου της συγκεκριμένα μιλάω, εάν λοιπόν η ΔΕΠΟΔΑΘ είχε μια αντίληψη η οποία δεν ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, ποιος ήταν ο λόγος να κάνει τις επισκέψεις, να οργανώσει τις επισκέψεις για να δουν οι αιρετοί τις μονάδες καύσης? Πρώτον, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο, έτσι, γιατί εάν είχαμε μια σαφή θέση της ΔΕΠΟΔΑΘ εξ αρχής και του Προέδρου της τότε, ότι εμείς δεν μιλάμε για καύση, πάει και τελείωσε, δεν θα είχαν δημιουργηθεί όλα τα υπόλοιπα. Η υποβολή της πρότασης ηλέκτορα, η μεγάλη κινητοποίηση των πολιτών που ουσιαστικά ακύρωσε αυτή τη διαδικασία, και βέβαια δεν την ακύρωσε καμία ΔΕΠΟΔΑΘ. Η ΔΕΠΟΔΑΘ ήταν αυτή που στην ουσία συνεπικουρούσε την προσπάθεια να γίνει καύση μέσω κυρίως του Προέδρου της τότε, του τότε Δημάρχου Θήβας. Εάν ήθελε λοιπόν, δεν θα γινόταν καμία συζήτηση για την καύση, δεν θα διοργανώνονταν επισκέψεις στο Παρίσι και λοιπά για να δούνε οι αιρετοί τις μεγάλες αυτές μονάδες καύσης και λοιπά, και θα είχε μια λογική εντελώς διαφορετική. Σήμερα λοιπόν εδώ προωθείται μια άλλη μονάδα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο το οποίο ίσως δεν το γνωρίζουν οι Θηβαίοι πολίτες, σε μεγάλο βαθμό ίσως το γνωρίζουν κάποιοι. Το Νοέμβριο του 2011, γιατί μιλάει για δημόσια διαχείριση,
πρώτο θέμα της δημόσιας συνεδιαχείρισης είναι τι φορέα έχεις. Αν έχεις φορέα δημοσίου δικαίου. Βέβαια δεν είναι μια συνθήκη η οποία είναι πλήρως επαρκής, αλλά είναι αναγκαστική. Είναι αναγκαία συνθήκη για να κάνεις δημόσια διαχείριση. Γιατί υπάρχουν και δημόσιες φορείς δημοσίου δικαίου, οι οποίοι πραγματικά δεν διαχειρίζονται με τον τρόπο, είτε τα παραδίδουν σε εργολάβους και κάνουν συμβάσεις με εργολάβους ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα είναι να υπάρχει φορέας δημόσιας διαχείρισης, νομικό προσώπου δημοσίου δικαίου, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να περάσει η διαχείριση με διαλογή στην πηγή, με αποκεντρωμένες μονάδες μικρής διάστασης και όχι μεγάλες μονάδες που θα παίρνουν σύμμικτα τα σκουπίδια, αναμειγμένα δηλαδή με διάφορα, αλλά να τα παίρνουν προδιαλεγμένα και να προχωράει η διαδικασία ώστε να εκτρέπεται το μεγαλύτερο μέρος και να μην υπάρχει μεγάλο υπόλοιμα προσταφή. Τώρα υπάρχει το ζήτημα της προσπάθειας που έκανε η ΔΕΠΟΔΑΘ το 2011 το Νοέμβριο, όπου πρότεινε σε περιφερειακή συνάντηση στη Λαμία με τον Περιφερειάρχη και αιρετούς, παρουσίασε τρία σενάρια. Το ένα σενάριο έλεγε τρεις μονάδες επεξεργασίας, ΜΕΣΔΙΤ, με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, η οποία ήταν, αν θυμάμαι καλά, της τάξης των 140 εκατομμυρίων, εκ των οποίων θα έβαζε το μεγαλύτερο ποσό ο ιδιώτης. Το δεύτερο σενάριο, ναι, 145 πρέπει να ήταν, με 110 εκατομμύρια ιδιωτική συμμετοχή και 35 εκατομμύρια δημόσια. Το δεύτερο σενάριο ήταν να υπάρξουν δύο μονάδες επεξεργασίας. Οι πρώτες τρεις θα ήταν Θήβα, Χαλκίδα και Λαμία. Το δεύτερο σενάριο αφορούσε δύο μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, σύμμικτων πάντα μιλάμε, με συμμετοχή 130 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 95% ιδιωτική συμμετοχή και 35 εκατομμύρια η δημόσια συμμετοχή, και μία μονάδα στο τέλος στη Θήβα, η οποία ήταν και φθηνότερη, δηλαδή 120 εκατομμύρια με 85 εκατομμύρια ιδιωτική συμμετοχή και 35 εκατομμύρια δημόσια συμμετοχή. Όπως αντιλαμβάνεστε, με πρόταση της ΔΕΠΟΔΑΘ ουσιαστικά προωθεί το σχήμα να γίνει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ιδιωτική δηλαδή διαδικασία ουσιαστικά, μία μονάδα σε όλη την περιφέρεια στη Θήβα. Αυτή ήταν η πρόταση του Νοεμβρίου του 2011 που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΟΔΑΘ στην σύσκεψη εργασίας στην περιφέρεια στη Λαμία, με την συμμετοχή και του κυρίου Περγαντά τότε, ο οποίος συνέδραμε σε αυτήν και την επικρότησε αυτή την πρόταση. Λόγω των αντιδράσεων μας και της δικής μου αντίδρασης, της πολύ σφοδρής τότε, με αποτέλεσμα να κατηγορηθώ κλπ. Από τους παράγοντες της ΔΕΠΟΔΑΘ, αυτή τελικά η προσπάθεια ακυρώθηκε, γιατί έκαναν και οι σύλλογοι των εργαζομένων σε όλη την περιφέρεια εκδηλώσεις εναντίωσης κλπ. Και λόγω και πάλι των λαϊκών αντιδράσεων και των αντιδράσεων των εργαζομένων σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Δεν μπορεί λοιπόν η ΔΕΠΟΔΑΘ σήμερα να λέει ότι είναι υπέρ της δημόσιας διαχείρισης, γιατί στην πράξη έχει δείξει, και δεν είμαστε καχύποπτοι έτσι και χωρίς λόγο, έχει παρουσιάσει προτάσεις και προωθεί όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, πρέπει να ξέρετε επίσης ότι το ζήτημα ότι δεν έχει καμία σχέση με τον περιφερειακό φόρτσα και τι μας τα λέτε εμάς, πρέπει να ξέρετε, να ξέρει και ο κόσμος, ότι όλη την υποστήριξη προς τον περιφερειακό φόρτσα, την οικονομική, την υπηρεσιακή, την διοικητική, την παρέχει η ΔΕΠΟΔΑΘ. Η ΔΕΠΟΔΑΘ είναι αυτή που εισηγείται τα θέματα και ο υπηρεσιακός της κορμός αυτός που εισηγείται τα θέματα στον περιφερειακό φορέα διαχείρισης. Επομένως, αυτή συνέταξε το καταστατικό, αυτή συνέταξε τις εισηγήσεις, αυτή έχει εισηγηθεί όλη τη διαδικασία για τη μετατροπή σε ΑΕ. Επίσης, προ 2 ετών περίπου υπέβαλε και προσφυγές για να μην μετατραπεί από ΑΕ, να μην προχωρήσει το θέμα του ενιαίου του περιφερειακού φόντζα προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχει κάνει και δικαστική προσφυγή. Το ζήτημα είναι ότι και εμείς η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να υπάρχουν μονάδες και φορείς αποκεντρωμένοι. Να μην είναι δηλαδή κεντρική, να έχουμε ένα κεντρικό φορέα στη λογική του Καλλικράτη κλπ. Και με τη δική σας θέση να κλείσουμε, κύριε Σκουμά. Εμείς λέμε το εξής, λέμε το εξής, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Ναι, ναι, ναι. Εμείς λέμε το εξής λοιπόν, ότι εμείς θέλουμε δημόσιο φορέα διαχείρισης, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η δική μας θέση είναι αντίστοιχα και στο θέμα των φορέων διαχείρισης να υπάρχουν αναδιαχειριστική ενότητα όπως υπήρχαν μέχρι σήμερα. Δηλαδή να είναι αποκεντρωμένοι φορείς διαχείρισης και όχι σε περιφερειακό επίπεδο.
αλλά παράλληλα να προωθηθεί η ορθολογική διαχείριση με την διαδικασία της πλήρους προδιαλογής στην πηγή, που σημαίνει εκτροπή αφενός μεν του βιοποδομήσιμου κλάσματος, δηλαδή των οργανικών, κουζίνες, πράσινα κλπ, τα οποία είναι μεγάλο μέρος των αστικών απορριμμάτων, που είναι περίπου στο 55% όλων των απορριμμάτων της δικής μας περιοχής, που όπως αντιλαμβάνεστε, αν αυτά εκτραπούν, θα γίνει ένα κομπόστ αλφα ποιότητας, το οποίο μπορεί να διατίθεται και με φθηνές τιμές προς τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής μας, ενώ αντίθετα με την πρόταση της ΔΕΠΟΔΑΘ το μεγαλύτερο μέρος του κομπόστ θα πηγαίνει στην αναερόβια επεξεργασία, επιμολυσμένο ως σύμμικτο από την σύμμιξη που θα υπάρχει. Ναι. Επομένως αυτό θα επιβάλλει μεγαλύτερο πρόβλημα στο περιβάλλον και δεν θα μπορεί να διατεθεί για αυτοβελτιωτικό. Άρα αυτό το πράγμα θα πηγαίνει σε μια διαδικασία και γι' αυτό γίνεται μεγάλη μονάδα, γιατί θέλει μεγάλες ποσότητες ώστε να παράγει ενέργεια από το βιοαέριο. Αλλά η ίδια μονάδα που πάνε να φτιάξουν θα έχει και ένα τεράστιο υπόλοιμα. Αυτό το υπόλοιμα ή θα ταφεί, άρα θα επιβαρύνει το χιτά ως προς τη χρονική του διάρκεια, αλλά ή θα καεί σύμφωνα με τις αντιλήψεις που υπάρχουν περί της καύσης. Αλλά σε κάθε περίπτωση η δική μας θέση είναι πλήρης διαλογή στην πηγή με κοινωνική συμμετοχή και κοινωνικό έλεγχο. Δεν φτάνει μόνο να είναι δημόσιος ο φορέας, πρέπει ο φορέας να δίνει πλήρη λογαριασμό στην κοινωνία, που πάει και το παραμικρό πενταράκι, αλλά και παράλληλα να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών των ίδιων στη διαδικασία, η ενημέρωση και η δυνατότητά τους να συμμετάσχουν και να έχουν λόγο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό θα ουσιαστικά, και αυτή είναι η δική μας θέση, εμείς είμαστε, είναι δύο οι επιλογές. Ή είμαστε με την επιλογή που ωφελεί την κοινωνία και περιβαλλοντικά και οικονομικά, που σημαίνει η δημόσια διαχείριση με κοινωνικό έλεγχο, κοινωνική συμμετοχή με πλήρη διαλογή στην πηγή, ώστε να μην έχουμε, ώστε να εκτρέπεται το μεγαλύτερο μέρος των αστικών απορριμμάτων και να μην θάβεται, αλλά να θάβεται το εντελώς μικρό υπόλοιμά της, μπορεί να φτάσει στο 5-7% και όλο το άλλο να εκτρέπεται, δηλαδή να ανακυκλώνεται, να κομποστοποιείται. Και η άλλη πλευρά είναι αυτοί που θέλουν τις μεγάλες μονάδες, τις εργολαβικές, προκειμένου να κερδοσκοπήσουν οι εργολάβοι. Αυτή είναι κεντρική κυβερνητική πολιτική και όχι μάτι στην περιοχή, δυστυχώς, είναι το όργανο της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, το οποίο επιθυμεί και έτσι προώθησε την διαδικασία στις 6 Νοεμβρίου, ώστε να μετατραπεί ο περιφερειακός Φότσα, σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει πια, σε ΑΕ. Εκεί λοιπόν παρενέβησαν εργαζόμενοι από την ΠΟΕΟΤΑ και ζήτησαν να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία και αναδιπλώθηκαν οι αιρετοί προκειμένου να φέρουν πρώτα τα θέματα στο Δημοτικά Συμβούλια και μετά να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Θα σας πω ένα πράγμα απλό, γιατί αναφέρεται και στο και ένα ακόμα σημείο που αναφέρεται στο ύψος του ποσού της που ανατόνω που ναι, χρεώνει η ΔΕΠΟΔΑΘ. Ναι, ναι, ναι. Η ΔΕΠΟΔΑΘ λοιπόν λέει ότι χρεώνει 37 και 35 και σήμερα με βάση τα στοιχεία της ίδιας, δεν εκεί δεν χρεώνει όμως τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Χρεώνει μόνο το τέλος απόρριψης και το αποθεματικό αποκατάστασης και μεταφροντίδας και δεν χρεώνει, για παράδειγμα, στον διοικητικό απολογισμό του 2011 της ΔΕΠΟΔΑΘ, το ποσό συνολικά με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που χρεώνει στους Δήμους Ανατόνου είναι 49 και 37 και το 2013 είναι 59 και 76. Σημειώνω όμως για να μην υπάρχει παρερμηνία. Αυτό περιλαμβάνει και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για την καθαριότητα των Δήμων, που σημαίνει δηλαδή ότι οι Δήμοι πληρώνουν για τις υπηρεσίες της ΔΕΠΟΔΑΘ. Το 2013 πλήρωσαν 59, σχεδόν 60 ευρώ ανά τόνο για τις υπηρεσίες που παρήχαν στους Δήμους. Και για το τέλος απόρριψης του σχητά και για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και για το αποθεματικό αποκατάσταση μεταφροντίδας και χιτά. Θεωρώ λοιπόν ότι μία λύση μένει, και εμείς αυτό λέμε σαν αυτοδιοικητικό ριζοσπαστικό κίνημα Θήβας, η συμμετοχή του κόσμου στην διαδικασία αυτή να είναι συνεχής, να υπάρχει συνεχής συμμετοχή του κόσμου, να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται, ώστε να μην βρεθεί προαπρόπτων. Και να συμπληρώσω και το εξής. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Σκούμα, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές να τα ξαναπούμε πάλι. Ωραία, τότε να μην σας πάει. Γιατί, γιατί έχω το αθλητικό ένθετο τώρα που πρέπει να βγάλω και ήδη έχει περάσει ο χρόνος. Έχω να φάω περισσότερο χρόνο από την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα. Και εγώ ευχαριστώ. Να έχω την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ και πάλι θα σας ξανακαλέσω να μιλήσουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.